Καλησπέρα λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω πάλι ένα επεισόδιο που δεν θα με βλέπετε, αν και σας ξαναλέω το συχαίνω με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, αλλά πρόκειται για μια συνταγή σήμερα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, είχαμε κάνει στο τελευταίο επεισόδιο, ήταν για τη λεβάντα, έτσι, και θα σας συνεχίσω με άρωμα λεβάντας όπως λέω και εγώ. Λοιπόν, η λεβάντα όπως ξέρουμε, θα σας πω τώρα μερικά πράγματα, ότι η λεβάντα έχει ένα υπέροχο άρωμα, ένα μεθυστικό άρωμα και είναι γνωστή, να το πούμε έτσι, ως για τις αναπλαστικές της ιδιότητες. Βοηθάει στην αποτοξίνωση και στην κυκλοφορία του αίματος, ενυδατώνει το ξηρό δέρμα και συμβάλλει δραστικά στην αντιγύρινση του δέρματος, χαρίζοντας την απαλότητα στο δέρμα. Χρησιμοποιείται και σε σαπούνια αλλά και σε κυραλιφές. Και εκτός από το έλαιο λεβάντας υπάρχει και το ανθόνερο της λεβάντας. Αυτό δεν σας το είχα πει για τον απλούστατο λόγο, έτσι. Το ανθόνερο λεβάντας δεν το χρησιμοποιούν και τόσο πολύ. Όμως μπορείς και με αυτό να κάνεις πράγματα. Να το πούμε και αυτό, συνήθως στην κοσμητολογία, νομίζω. Λοιπόν, στην αρωματοθεραπεία σίγουρα πάντως. Το σκράμπ είναι για το σώμα, έτσι, πάρα πολύ καλό, για τα πόδια, για τα χέρια, έτσι. Αλλά το σκράμπ του, δηλαδή το σκράμπ με έλαιο λεβάντας, έτσι, είναι καλό και για τα πόδια και για τα χέρια και για την κοιλιά ακόμα. Αλλά δεν ενδείκνεται για το πρόσωπο, να το πούμε αυτό. Για να είμαι πιο σαφής, έτσι, το σκραμπ λεβάντας είναι για πάρα πολύ... Μας βοηθάει να φέρουμε τα πόδια μας, τα πέλματά μας, τα χέρια μας, ακόμα και την κοιλιά μας, να είναι μαλακά. Δηλαδή να έχουν αυτοί... να μαλακώνουν, έτσι, να μαλακώσουν πολύ καλά. Το σκραμπ γίνεται με αλάτι, να το πούμε, και ζάχαρη. Ζάχαρη μαύρη είναι ιδιαίτερη προτίμηση και να πούμε ότι η κόκκι από τα ανθάκια της λεβάντας είναι η κόκκι της ζάχαρης ή το αλάτι, έτσι. Αυτό τι κάνει, απομακρύνουν εύκολα τα νεκρά κύτταρα από αυτά τα σημεία του σώματος που σας ανέφερα προηγουμένως. Τώρα, ουσιαστικά τι κάνουνε, επανορθώνουν και ανανεώνουν το δέρμα και γι' αυτό το λόγο θα ήταν καλό να κάνουμε σκραμπ γι' αυτό το λόγο. Ουσιαστικά, να σας πω και κάτι άλλο, ότι το σκραμπ γίνεται και με άλλους τρόπους και προσθέτοντας, ας πούμε, μια λιπαρή ουσία όπως βούτυρο κακάο, shea butter, έτσι, βούτυρο, ας πούμε, από μάγκο και διάφορα άλλα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν σας είπα αυτά για ποιο λόγο, γιατί θα σας δείξω πώς κάνουμε ένα σκραπ. Λοιπόν, αρχίζω. Να πούμε ότι χρησιμοποιούμε, το αλατάκι. Εγώ χρησιμοποιώ αλάτι. Βάζουμε αρκετό αλατάκι, βλέπετε, ας πούμε αρκετό, βάζουμε μέχρι εδώ και άμα χρειαστεί ξαναπροσθέτουμε. Εγώ εδώ μεταξύ θα σας έχω κάνει, έτσι, το βλέπετε, κάπως έτσι. Αυτό είναι το λάδι λεβάντας, όπως βλέπετε έχει και τα ανθάκια μέσα. Ωραία. Και το έχω κάνει από πριν, οπότε βάζουμε λάδι λεβάντας μέσα στο μπολάκι που έχω το αλάτι. Τώρα θα το βάζω εδώ. Το ανακατεύουμε. Βλέπετε ότι είναι υδαρές και βλέπετε ότι έχω βάλει λίγο παραπάνω. Το έκανα επίτηδες για να σας δείξω ότι μπορείτε να βάλετε και άλλο αλάτι ή ζάχαρη και το ανακατεύουμε. Γίνεται σιγά σιγά μια πάστα.
και μυρίζει μοσχοβολάι το μεταξύ. Έτσι. Και βάζουμε λίγο ακόμα, θα σας δείξω και την τελειωτική του μορφή στο τέλος, έτσι, λίγο ακόμα, αλάτι. Και το ανακατεύουμε ξανά. Τώρα παίρνει τη σύσταση που θέλουμε ουσιαστικά. Έτσι, όπου έχει άσπρα σημεία, τα παίρνουμε και το κάνουμε πάρα πολύ καλή μάζα. Θα γίνει πάρα πολύ. Είδατε τώρα τη σύστασή του? Κάτσε να είναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι τώρα. Ωραία. Οπότε, αυτό που μπορείτε να κάνετε τώρα, να βάλετε ανθάκια λεβάντας και να το ανακατέψετε και δεν χρειάζεται μετά να τα βγάλετε. Είναι αυτά, έτσι. Δεν ξέρω, το βλέπετε. Να τα. Εγώ δεν θα βάλω μέσα, απλά σας το λέω γιατί και αυτή είναι μια εναλλακτική, δηλαδή συνήθως το κάνουν. Εγώ έχω κάνει λάδι λεβάντας από πριν και θα σας εξηγήσω σιγά σιγά βάζοντας αυτό το scrap. Ουσιαστικά τελειώσαμε το scrap μέσα στο κουτάκι. Παίρνετε ένα κουτάκι, ας πούμε από γαλάκτωμα ή ένα κρέμες που έχουν τελειώσει, ένα βαζάκι τέλος πάντων, και μπορείτε να πάρετε και γυάλινο, εγώ πήρα τώρα ένα πλαστικό, και βάζετε το scrap εδώ μέσα. Και άμα θέλετε να το διατηρήσετε ή καλύτερα να το πω έτσι, τώρα στους καλοκαιρινούς μήνες που αρχίζουν σιγά σιγά οι ζέστες και σας έχει στεγνώσει το scrap, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το ανανεώσετε. Και πώς θα το κάνετε? Ή θα κάνετε καινούριο scrap, γιατί με το ξηρό scrap δεν πάει τίποτα, ή προσθέτοντας λίγο λάδι λεβάντας ή οτιδήποτε. Να πούμε ότι αυτό που ξέχασα να σας πω, ότι αυτό το λαδάκι που έχω φτιάξει έχει βάσει το ελαιόλαδο και εκτός από αυτό πρόσθεσα μέσα, έτσι, όταν ήταν η εποχή της λεβάντας, πήγα και μάζεψα και έβαλα μέσα σε ένα μπουκάλι τη λεβάντα, να το βλέπουμε κιόλας στα ανθάκια, έχει μερικά ανθάκια, έτσι εδώ το βλέπουμε. Και προσθέτοντας μετά και ελαιόλαδο και το αφήνουμε ανάλογα πόσο δυνατό θέλουμε να το κάνουμε, έτσι. Και άμα θέλετε πολύ δυνατό, το αφήνετε μέχρι και 3 μήνες ή 2 μήνες στην άκρη. Εάν το θέλετε πιο ήπιο, 1 με 1,5 μήνα. Και άμα το θέλετε για το πιτς φυτίλι, όπως λέω και εγώ, που δεν σας το συνιστώ αυτό, γιατί δεν θα είναι καθόλου ισχυρό, τότε 5 με 7 μέρες, έτσι, αυτό. Λοιπόν, εκτός από αυτό που σας είπα, να θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι το λάδι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Για ποιο λόγο? Γιατί άμα το κάνετε εσείς, δεν έχει μέσα διάφορα πράγματα που δεν θα πρέπει να έχει, γιατί το εμπόριο συνήθως βάζουν και πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε, έτσι. Και εμείς δεν το ξέρουμε και παθαίνουμε ταράκουλο άμα μάθουμε τι έχει εκεί μέσα. Οπότε κάνετε μόνοι σας αυτό το λαδάκι με αυτό που σας είπα και κάνετε και το scrap και είστε κύριοι. Εδώ βλέπετε λοιπόν, να σας το δείξω κιόλας, να πάρω και το κουταλάκι να σας το δείξω. Εδώ ας πούμε, άμα το δείτε, έτσι, είναι λίγο νοπό, δεν πειράζει. Αυτό είναι για να το κρατήσει, έτσι, για να το κρατήσει αυτό, για να είναι πάντα νοπό και αυτό. Λοιπόν, τώρα να σας πω και μερικές οδηγίες τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, τώρα θα βγάλω λίγο τη βέρα μου, μισό. Λοιπόν, έχουμε το χεράκι, παίρνουμε αυτό για να μην λερώσω, και το scrap. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς γίνεται. Βάζουμε το χέρι, το πόδι, ό,τι να είναι τέλος πάντων, από αυτά που σας είπα. Και ξαναλέω, χέρια, πόδια και κοιλιά, πέλματα. That's it. Και όχι στο πρόσωπο. Και πώς το κάνουμε τώρα? Λοιπόν,
Θα λερώσω λίγο το χεράκι μου τώρα, δεν πειράζει. Παίρνουμε το σκραπ, είδατε, έχει μια υφή με κόκκους, που είναι το αλάτι. Λοιπόν, το βάζετε πάνω στο χέρι και με κυκλικές κινήσεις κάνετε την απολέπιση, ουσιαστικά. Κάνετε με κυκλικές κινήσεις όπως το κάνω εγώ. Και στα πόδια από κάτω προς τα πάνω. Προσοχή στην ευαίσθητη περιοχή γιατί τσούζει του σατανά πολύ. Έτσι. Λοιπόν, μετά το ξεπλένετε και βάζετε μια ενυδατική κρέμα. Μην σας πω να το αφήσετε 2 λεπτά. Όσοι έχετε, ξαναλέω, μια αλλεργία σε οποιοδήποτε βοτανάκι από αυτά που λέω, καλύτερα να πάρετε ένα άλλο λαδάκι, έτσι, ή να κάνετε ένα άλλο λαδάκι με καλέντουλα, υπάρχουν πολλά βοτανάκια, έτσι. Άμα θέλετε μπορώ να σας πω και μερικά. Αυτό, και το κάνετε σε κυκλικές κινήσεις και το αφήνετε για 1-1,5 λεπτό και το ξεπλένετε, το οποίο πρέπει να το ξεπλύνω τώρα και εγώ. Και μετά θα δείτε ότι μπορεί να έχει ένα φιλμ, έτσι, από λάδι. Μην ανησυχείτε, άμα το κάνετε μετά με σαπουνάκι, καθαρίσατε όπως λέει και εγώ. Και μετά βάζετε την ενυδατική σας κρέμα στα χέρια. Λαγιστή κρέμα χεριών, έτσι. Το συνεχίζετε. Είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Δεν είναι πάρα πολύ χοντρό, έτσι. Το αλάτι είναι πάρα πολύ λεπτό, με αποτέλεσμα να μην τραυματίσετε και κάτι. Εδώ που λέμε, μια που ανέφερα και τους τραυματισμούς, άμα έχετε ας πούμε κομμένο χέρι ή έχετε κοπεί κάπου και δεν το είδατε και πάει πάνω, μπορεί να τσούξει, αλλά δεν κάνει κάτι. Γιατί το λάδι λαβάντας έχει επουλωτικές, έτσι, και αναπλαστικές ιδιότητες, οπότε μπορεί να το βοηθήσει παρόλο που θα το τσούξει λίγο. Και δεύτερον, γενικότερα το αλάτι έχει ιόδιο μέσα, δεν λένε ας πούμε σε τσίπησε ας πούμε μια τσουκνίδα, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι, τσουκνίδα κιόλας, όταν περπατάτε στο δάσος και λέει, όχ, τώρα κοκκίνησε, τι μπορώ να βάλω, λάδι λεβάντας μπορείτε ας πούμε, μπορείτε να βάλετε καλέντουλα κτλ. Αυτό βοηθάει δηλαδή και στις κοκκινίλες και όλα, οπότε μην το φοβάστε. Όσοι όμως έχετε αλλεργία, καλύτερα να αφήσετε τα χέρια από αυτό. Λοιπόν, τώρα το ξεπλένω. Λοιπόν, το ξέπλυνα λίγο. Κοιτάξτε, είναι λίγο λαδερό το πράγμα, έτσι. Τώρα το ξέπλυνα μόνο με νερό. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι άμα το δείτε σε τέτοια κατάσταση, μην αγχωθείτε, αυτό μόνο. Μετά βάζετε πολύ απλά και το σαπούνι και είστε κύριοι. Λοιπόν, αυτό το λάδι λεβάντας που έκανα ήταν ξεκάθαρα το δεύτερο επεισόδιο της λεβάντας. Ουσιαστικά αυτό είναι. Σύντομο, περιεκτικό και άμα έχετε ερωτήσεις πάνω σε αυτά, να με γράψετε κάτω στα σχόλια. Από μένα πολλά φιλάκια, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα ή βράδυ ή πρωί όποτε το βλέπετε και κάντε το και άμα το κάνετε στείλτε με φωτογραφία. Θα χαρώ πάρα μα πάρα πολύ να ανταλλάξουμε και ιδέες, πληροφορίες, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, σας χαιρετώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Φιλάκια!